Τι συμβαίνει. Ο τίτλος είναι ένας. Ποιος τίτλος? Ο τίτλος είναι «Είμαστε όλοι Άρης». Για να γίνει ο κακός χαμός. Είμαστε όλοι Άρης. Γιατί κανένας δεν καταλαβαίνει γιατί το λέμε αυτό, βέβαια. Δηλαδή, μάλλον ελάχιστοι το καταλαβαίνουν. Γιατί θα σου πει «Γαύρε Παπαδογιάννη, επειδή κέρδισε το Παναθηναϊκό». Ναι, όχι. Κοίταξε, είμαστε όλοι Άρης. Όσοι ανήκουμε σε αυτή τη γενιά, είμαστε όλοι Άρης. Γιατί όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο διευθυντής μας κατεβαίνοντας εδώ, μάλιστα, του λέμε πάμε να γράψουμε, μας έδωσε την άδεια να ξεκινήσουμε αυτό, λέει εσείς είσαστε όλοι και λίγο Άρης. Δεν είμαστε λίγο Άρης, είμαστε πολύ Άρης. Ο Άρης μας μεγάλωσε και ο Άρης μας γαλούχησε. Πάρ' αλλιώς. Εγώ ήμουνα νεούδης στην δημοσιογραφία 21 ετούς, δηλαδή πριν από 35 χρόνια. Ναι. Είμαι σε ηλικία σύνταξης, και εσύ. Σόπα. Τέλος πάντων. Και... αυτό σημαίνει ότι θα γλιτώσετε σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα από εμάς. Ναι. Έβρισκα δικαιολογίες στις Πέμπτες. Ναι. Έπαιρνα το τρένο, γιατί δεν είχα και λεφτά. Ακριβώς. Δεν πληρωνόμουν να κάνω την απογευματινή όπου δούλευα. Τότε αλής του μνήμης. Έπαιρνα το τρένο πρωί, έφτανα Πέμπτη απόγευμα Θεσσαλονίκη, κατευθείαν Παλέ, ευρωπαϊκό μάτς του Άρη και μετά έμενα και για το σαββατιάτικο ΠΑΟΚ Άρης. Δεν ήμουν καν Άρης. Το παιδί πόσο όμορφα ανώμαλο είναι, διότι. Εκεί που ξεκινάει μια ιστορία που λέει την Πέμπτη έπαιρνα το μετρό και θα έλεγα πάω σε μια καφετέρια. Το τρένο. Λέω, θα έλεγε κάποιος ότι παίρνει το ηλεκτρικό λέγοντας το τρένο. Και ότι πήγαινε σε μια καφετέρια μαζί με άλλους ανθρώπους και καθώς να επειδή μαζευόντουσαν όλη εκείνη την ώρα, Πέμπτη βράδυ τότε ήταν το. Μαζευόντουσαν όλοι, αλλά στο Παλέ. Όχι αυτό στην καφετέρια. Σου λέω, γι' αυτό είσαι ανώμαλος αγόρι μου, γιατί εσύ πήγαινες εκεί. Δεν είναι δηλαδή ότι. Που κλεινόταν όλη η Ελλάδα εκείνο το βράδυ να δει τον Άρη την Πέμπτη το βράδυ. Εγώ κλεινόμουν στο Παλέ από τις 4. Και όχι μόνο αυτό, όταν όπου πήγαινε ο Άρης ή όταν ερχόταν στην Αθήνα, γεμίζανε τα γήπεδα με γυναικόπαιδα που θέλανε να δούνε τον Άρη. Αυτά τα μικρά γήπεδα που υπήρχαν. Δηλαδή πήγε να παίξει ο Άρης στο Παντελήνιο του Μάλαχ. Άγιο Ιερόθεος στο Περιστέρι. Αυτό, ναι. Η Λύσια με τον Ηλυσιακό. Ναι. Αυτά. Όλα αυτά. Ναι. Τότε ο Ολυμπιακός. Όχι στον τάφο του Ινδού, ασφαλώς. Αλλά. Όποιος τάζει σε αυτά έχει άλλα πράγματα μέσα στο DNA του. Στα κύτταρά του. Όποιος δεν τάζησε, δεν μπορεί να πιστέψει ότι συνέβησαν στα αλήθεια. Αυτό το αφήγημα ότι νέκρωνε η Ελλάδα επειδή έπαιζε ο Άρης στις Πέμπτες δεν είναι παραμύθι. Έκλειναν στα αλήθεια τα θέατρα. Ναι. Έβλεπαν στα αλήθεια οι πάντες το μάτς. Γυναικόπαιδα κλπ. Άτομα που δεν ενδιαφέρονταν για όλα αυτά. Οι μάχες του Άρη με τη Μακάμπη, με την Τρέισερ τότε, την Τρέισερ Μιλάνο, την Μπαρτσελώνα. Που η Μπαρτσελώνα. Γιουγκοπλάστικα. Ναι. Παρτιζάν επίσης. Και τότε ήταν η Μπαρτσελώνα σε πρωτοπλάνο, δεν ήταν η Ρεάλ. Όχι, ήταν η Μπαρτσελώνα. Και δεν ήταν και loser Μπαρτσελώνα. Ήταν. Γιατί πήγαινε στα Final Four και πάντα έβρισκε τρόπο να χάσει. Ναι. Με τον Αΐτο τότε προπονητή. Και όλα αυτά τα λέμε ασφαλώς, διότι μία μέρα πριν γράψουμε εμείς, Δευτέρα βράδυ, ο Άρης έκανε το πολύ μεγάλο διπλό μέσα στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού και πριν κατέβουμε έψαξα να βρω ότι εκείνη τη βραδιά 25 Ιανουαρίου του 1997 που ψάχναμε να δούμε αν ήταν η πρώτη ή η δεύτερη σεζόν του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Μάλλον η δεύτερη πρέπει να ήταν. Ήταν η δεύτερη. Καταλήγουμε. Ήταν μία από τις δύο πρώτες, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να ήταν η δεύτερη. Γιατί όταν είχε πάρει το ευρωπαϊκό με τον Ντομινίκ έπαιζε στο ΆΚΑ. Ο Τολιόπουλος ήταν 7,5 μηνών. Έτσι είχε γεννηθεί τον Ιούνιο του 1996. Έτσι είχε γεννηθεί κάτι 6-7 μήνες πριν. Ο Τολιόπουλος που... είναι μια περίπτωση λίγο καλατζάκι, τον έχουμε στο μυαλό μας μικρό, αλλά δεν είναι πια μικρός. Έτσι, δηλαδή ένας... Ο Άρης έκανε την εξής μάγκια. Ένας παίκτης 27 ετών για να το ολοκληρώσω. Πήρε 3 καλούς Έλληνες γκάρτ. Επιπέδου εθνικής ομάδας οριακά. Ομάδα με 3 καλούς Έλληνες γκάρτ δεν μπορεί να μην είναι καλή. Με τον ελληνικό τρόπο. Δηλαδή να είναι σκεπτόμενοι και μεθοδικοί κλπ. Τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ είναι Αμερικανοί που ταιριάζουν σε αυτό το αφήγημα. Γενικά έχει το σημαντικότερο κομμάτι του παζλ είναι ο προπονητής. Ο Καστρίτης είναι υποτιμημένος. Δεν ξέρω τι θα κάνει αν βρεθεί στον πάγκο του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Άλλη συζήτηση. Αυτή είναι μια γενικότερα άλλη συζήτηση, ναι. Διότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί δεν είναι ο Τολιόπουλος στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι, ήταν ένα διετία, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Ναι. Ο Τολιόπουλος, ο Μποχορίδης και ο Κατσίβελης. Οι τρεις περιώνουν ο λόγος. Mm. Είναι τρεις παίκτες, το ξαναλέω, επίπεδου εθνικής ομάδας. Ο Μποχορίδης έπαιζε στο μοντομπάσκετ. Ο Τολιόπουλος θα παίξει στο προολυμπιακό τουρνουά, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ο Κατσίβελης οριακά δεν έχει περάσει τις πόρτες μιας μεγάλης διοργάνωσης. Είναι όμως μια βάση για να χτίσεις ομάδα γύρω τους. Ο Άρης δεν μπορεί να πάρει τον Σλούκα. Δεν μπορεί να πάρει έναν παίκτη επίπεδου walk-up. Μπορεί όμως να φτιάξει μια ομάδα με καλά υλικά από αυτά που οριακά δεν χωράνε στους δύο αιώνιους. Και αυτό ακριβώς έκανε. Αυτό που θα πείτε αρκετοί από εσάς που βλέπετε το πόνημά μας είναι ότι εντάξει τώρα έκανε ένα διπλό ο Άρης επί του Παναθηναϊκού, του καταπονημένου, του γονατισμένου, του με απουσίες κτλ. Και τον κάνατε θέμα. Δεν κάνουμε θέμα τον Άρη με αφορμή ασφαλώς το πολύ μεγάλο διπλό αυτό που πείραξε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα τον Αταμάν είναι φανερό και από αυτά που είπε θα τα πούμε παρακάτω. Νίξε και την ΑΕΚ ο Άρης εκτός αυτού. Και ο εκτός αυτού κάνει μια εξαιρετική πορεία στο EuroCup, έτσι. Στο πρωτάθλημα είναι τέταρτος πλέον, ναι. Πέρασε τον Προμηθέα. Στο EuroCup κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας την Ulm σε μάτς που είχε πρέπει με 20 πόντους και με τον καλύτερο παίκτη του, τον Γκάλινατ, να τραυματίζεται στα πρώτα λεπτά. Λοιπόν, έχει μπροστά του την ευκαιρία να μπει πρωταθλήτρια Ulm. Πρωταθλήτρια Γερμανίας Ulm. Ναι. Ναι. Δηλαδή έχει πάνω από την Bayern, πάνω από την Bayern. Ναι. Επίσης έχει την δυνατότητα να μπει με πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά. Ωραία. Πιθανολογώ ότι αρκετός κόσμος αυτά μπορεί να τα ξέρει και πριν του τα πούμε εμείς. Ναι. Και αυτό είναι λίγο που με ενοχλεί και με εμάς. Όχι με ενοχλεί με εμάς. Με ενοχλεί σε σχέση με αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και μπορεί και να παρεξηγήθηκε, αλλά και να παρεξηγήθηκε, okay, σε σχέση με τι. Αν το μπάσκετ το πιάσαμε στο κομμάτι της παροδίας, το πιάσαμε από δύο πλευρές. Από μία από το κομμάτι των τραυματισμών, της του υπερφόρτωσης των παικτών κτλ. Και το άλλο το κομμάτι της ελληνικής μπάσκετ league, ναι, με τα μυστήρια, αποτελέσματα και σε αυτό το κομμάτι δεν είναι μέσα ο Άρης. Ο Άρης κάνει μια φοβερή υπέρβαση φέτος, άρα όλη η κουβέντα έχει να κάνει με το Νίκο Παπαδογιάννη, εσύ που είσαι και ρεπόρτερ, θα έλεγα. Τι είμαι. Ναι, ναι ρε παιδάκι, άσε τώρα να φτιάξουμε ένα μύθο εδώ πέρα. Είσαι ακόμα ρεπόρτερ, τέλος πάντων, ναι. Μάλιστα. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ναι, κουτουλάει τώρα αυτός κτλ. Αν ο Άρης μπορεί, ρε παιδί μου, να ξαναφτάσει και αν το μπασκετικό περιβάλλον, το μπασκετικό σκηνικό επιτρέπει σε οποιοδήποτε Άρη στην Ελλάδα να ξαναφτάσει να πρωταγωνιστήσει. Και όχι το μπασκετικό σκηνικό στην Ελλάδα, το μπασκετικό σκηνικό στην Ευρώπη. Το μπάσκετ, αυτό το τραβεστή καθεστώς που υπάρχει. Το μπάσκετ στα μέρη μας άρχισε να γίνεται παροδία όταν έγινε οριστικά και αμετάκλητα, από ό,τι φαίνεται, δύο ταχυτήτων. Ναι. Γι' αυτό ευθύνεται η γέννηση της Ευρωλίγκας, έτσι όπως φτιάχτηκε. Okay. Το γεγονός δηλαδή ότι η πόρτα της έκλεισε πολύ γρήγορα για τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Για να τρυπώσει στο σαλόνι ο Άρης ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το οποίο χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο απίθανο. Βέβαια, εν πολλοίς ευθύνονται και οι ίδιες οι ομάδες αυτές. Γιατί ο Άρης ήταν στην Ευρωλίγκα, η ΑΕΚ ήταν στην Ευρωλίγκα, ο Πανιόνιος ήταν στην Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟΚ ήταν στην Ευρωλίγκα, ήταν ακόμα και το Μαρούσι στην Ευρωλίγκα. Και το Περιστέρι. Ένας-ένας όλοι αυτοί και ο Ηρακλής ακόμα. Ένας-ένας αυτοί την έκλεισαν μόνοι τους. Okay. Δεν μπορούμε. Άλλοι φταίνε, άλλοι δεν φταίνε. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εγγυημένα συμβόλαια δεν είχαν όλοι αυτοί. Okay. Εγγυημένα συμβόλαια έχουν δύο. Άρα δεν έχουν να υπολογίζουν. Η ΑΕΚ είχε. Είχε. Δεν το θυμάμαι αυτό. Τον πρώτο καιρό. Okay. Ναι. Δεν έμεινε λοιπόν σε αυτό τον πυρήνα. Περίεργο μεν με τα όσα λεφτά έχουν διατεθεί σε όλο αυτό το δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Η ΑΕΚ δεν έχει κόσμο. Ανεμομαζώματα, διάβολο σκορπί. Τι κόσμο δεν έχει. Κόσμο η ΑΕΚ. Πώς δεν έχει κόσμο. Η ΑΕΚ δεν πήγαινε καλά. Τι κόσμο δεν έχει. Κόσμο να πάει στο γήπεδο. Την πρώτη χρονιά που η ΑΕΚ έπαιξε στο Γαλάτσι. Ναι. Υπήρχαν όλα τα εχέγγυα για να μείνει η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Είχε γήπεδο, είχε καλή ομάδα, και καλό προπονητή, είχε ελληνικό πυρήνα για χρόνια με το Ζήση κτλ. Όταν λοιπόν ξεκίνησε εκείνη τη χρονιά, ο δικός της κόσμος της γύρισε την πλάτη. Ναι, okay. Πήγαινε στο Γαλάτσι ένας πυρήνας 500 γραφικών. Αυτό το πράγμα δεν ήταν βιώσιμο. Και δεν είναι χαζός κανένας Φιλίππου που ήταν τότε. Επειδή για να το πάρει στην φορά οι γραφικοί δεν ήταν αυτοί που πήγαιναν, οι γραφικοί ήταν αυτοί που δεν πήγαιναν. Εντάξει. Βάλτε το γραφική σε εισαγωγικά, εμπάσχευτο. Μην χαρακτηρίζουμε και του ανθρώπου που πηγαίνουν στα γήπεδα γραφικού. Νομίζω είναι κατανοητό. Πάνω. Όχι, δεν είναι. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει κόσμο, αλλά ο κόσμος γύρισε την πλάτη στο μπάσκετ. Mm-hmm. Για λόγους οτιδήποτε. Σε άλλους δεν άρεσε ο γιαουρτάς, όπως το λέγανε. Στα άλλοι πίστευαν ότι είναι στημένη η τράπουλα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Η ουσία είναι ότι τρώγονταν με τα ρούχα του ο κόσμος της και τελικά προέκυψε απώλεια στήριξης. Ωραία. Πάμε πίσω. Η ΑΕΚ τραβάει το δικό της μπελά χρόνια τώρα. Και απορώ που συνεχίζει Άρης, να υπάρχει λοιπόν, με αυτούς τους όρους και με αυτή τη λογική επένδυση ακόμα εκεί. Για μένα ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάποια εχέγγυα για να ξανατρυπώσει στο σαλόνι. Δεν πιστεύω στη μεταφυσική της βαριάς φανέλας και όλα αυτά. Όμως ο Άρης έχει το εξής μίνιμουμ υπόβαθρο, εχέγγυο. 5.000 κόσμο που πηγαίνει και βλέπει όλα τα μάτσα. 5.000 κόσμο είναι 50.000 έσοδο μίνιμουμ σε κάθε μάτσα. Πρωταθλήματος, όχι Ευρώπης. Και υπάρχει και η θέρμη, η ζέστη, η καύλα, για να το πω σε απλά ελληνικά. Βάλε μπίπ στα ελληνικά. Παίζει αυτό, ναι, η τάβλα. Ναι, για πες, ναι. Η τάβλα λοιπόν, ναι. Σε απλά ελληνικά. Αυτό είναι τρομακτικό μίνιμουμ για να ξεκινήσει να χτίσει πάνω της μια ομάδα. Χρειάζεται ενδεχομένως ένα Παλαβό. Χρειάζεται ένα Γιανακόπουλο. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν χρειάζεται ένα. Όχι ένα λάσκαρι. Εγώ απέναντι στους Παλαβούς είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Ναι, οι Παλαβοί δεν ξέρω αν προσφέρουν σταθερότητα και μέλλον. Έτσι και προοπτική. Όμως... Εγώ θέλω κάποια στιγμή το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό, είτε λέγεται EuroLeague, είτε λέγεται EuroCup, είτε λέγεται Champions League, να προσφέρει σε έναν κανονικό επενδυτή που γουστάρει όμως και το μπάσκετ, το αγαπάει. Δεν είναι ότι βλέπει curling και έρχεται να επενδύσει στο μπάσκετ, μόνο γιατί έχει λεφτά. Ότι αποφέρει ένα έσοδο αντίστοιχο του Champions League του ποδοσφαίρου, αναλογικά το λέω πάντα, το οποίο θα μπορείς να τον κρατήσει το παιχνίδι. Διότι αν είναι ο τρελός ο οποίος θα ανοίγει την τσέπη φέτος, θα την κλείνει του χρόνου, θα την ανοίγει μετά από 2 χρόνια, μετά από 3 χρόνια θα πει μαλάκες, δεν παίρνω λεφτά από πουθενά, σηκώνουμε και φεύγει. Καλά θα κάνει δηλαδή. Γι' αυτό είδες ότι ξεκίνησα από το έσοδο το οποίο προκύπτει από τα εισιτήρια. Ναι. Εκτός από τα εισιτήρια υπάρχει η προβολή, η ορατότητα, η δημοφιλία αυτής της ομάδας. Δεν είναι μεταφυσικό, είναι πιο χειροπιαστό. Και δεν το λέω τυχαία. Το λέω γιατί έπιασε το αυτάκι μου. Τι ξέρεις, ναι, ο ρεπόρτερ. Φίλε, αυτό θα κόψουν ένα διότι εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Μπράβο, ναι. Έτσι δεν έλεγα στην τηλεόραση. Ναι, εσύ και ο Τρενταφυλόπουλος ο Μάκης. Ναι, για πες, ναι. Κάτι λοιπόν πιάνει το αυτάκι μου ότι κινείται στη Θεσσαλονίκη. Ότι πριν Θεσσαλονίκη αυτό το κάτι πήγε να κινηθεί νοτιότερα στην Αθήνα. Σε κάποια μεγαλύτερη ομάδα που είναι. Στη Λάρισα, γιατί κατέβηκα στην Λάρισα. Όχι, στην Αθήνα, σε μεγαλύτερη ομάδα που όλο είναι προς πώληση και όλο δεν πωλείται. Okay. Δεν φτούρισε εκεί. Πήγαν προς τα πάνω οι ενδιαφερόμενοι. Και ο τρίτος πόλος δεν είναι η ΑΕΚ, είναι ο Άρης για τους λόγους που εξηγούμε τόση ώρα. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μαντάτα τον επόμενο καιρό από τον Άρη. Όχι τύπου Λάσκαρη. Ούτε τύπου διαφόρων τυχάρπαστων και απατεώνων που κάθε λίγο όταν μυρίζουν ψητό. Να μισοψύνεται. Ναι, λένε Άρης γίνα, από μικροί ήμασταν Άρης. Το οποίο ψητό στο μπάσκετ είναι πολλά πράγματα. Ναι. Και κυρίως καμένα κατά βάση ψητά. Ναι. Είναι κακό κρέας και κακό ψημένο. Όχι τα παϊδάκια του Μπίνι Γκέρσον. Όχι τα παϊδάκια εδώ του κριτικού που λέει. Το ρωτάς τον Μπίνι Γκέρσον, θες να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ούτε εκεί που θα μας κλείσει ο Παύλος να πάμε να φάμε. Μια εκπομπή εκεί. Τελευταία φορά που τον είδα σε γήπεδο τον Μπίνι Γκέρσον ήταν σε εκείνα τα playoff Μακάμπι Παναθηναϊκός πριν από χρόνια. Και του λέω, θες να μιλήσουμε για μπάσκετ. Με το μικρόφωνο έτσι. Νο, μου λέει για μπάσκετ. Τι θες να μιλήσουμε. Ο Καταπίνι Γκέρσον, όπως πολύ κομψά είπε το Λούμπερ. Παϊδάκια! Τι παϊδάκια, κριτικός μου λέει. Ρε φίλε, να σου πω και κάτι. Τώρα δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει συνέχεια με την πίεση, οποιοδήποτε προπονητής, που έχει στο μυαλό του όλη την. Να προετοιμάσει την ομάδα, να κάνει. Όσο το κάνει ο καθένας. Μπορεί να μην ήταν και ο Γκέρσον απόλυτα συνεπής σε αυτό 100%, αλλά ζει με την πίεση, ρε φίλε. Ήταν στον πάγκο της Μακάμπη, στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να μην ζει με την πίεση. Δεν είναι μεγάλος προπονητής, δεν θα τον πει ποτέ. αλλά έχει γιατί το, τον τρόπο του. Ναι, γιατί να κάτσει μετά από αυτό να σου μιλήσει, για παϊδάκια θα σου μιλήσει. Και καλά θα κάνει. Άλλωστε έχει. Μόνο ο Ξανθός θα έκανε αυτά που καθόταν όλο το βράδυ και μίλαγε για μπάσκετ. Το ξημέρωνε στα ξενοδοχεία, από το λες. Ο Άρης λοιπόν, που έχει και το DNA του Ξανθού μέσα του. Έτσι, μπράβο. Έχω την αίσθηση ότι φέτος μυστικά και ήσυχα έβαλε στόχο να πάρει το Euro Cup. Ή τουλάχιστον να ανοίξει την πόρτα της EuroLeague μέσα από το Euro Cup. Γιατί δεν πάει απαραίτητα αυτός που την κατακτά. Καμιά φορά όποιος κάνει θόρυβο αρχίζει να σπέρνει την έννοια της wildcard από εδώ και από εκεί. Εντάξει, η Γκραν Κανάρια θα ήταν μέσα στη EuroLeague αν ήθελε, αν είχε τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, από εκεί που βρίσκεται στην εσχατιά της Ευρώπης, που δεν είναι καν Ευρώπη δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, να ταξιδεύει σε όλη την Ήπειρο. Στα νησιά της αιώνιας άνοιξης, τα Κανάρια. Πολύ ωραίο αυτό. Τα Καναρίνια δεν έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τελικά μπαίνω, δεν μπαίνω, πήρε τη wildcard η Βαλένθια. Ο Άρης δεν έχει μεγάλο γήπεδο, αλλά είναι ένα εμπόδιο που... Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ξεπερνιέται. Γιατί καλά, το γήπεδο... και Μονακό. Ναι, ακριβώς. Το γήπεδο του δεν είναι σαν το γήπεδο της Ρόδου. Όχι. Είναι ένα γήπεδο 5.000 θέσεων, λίγο παλαϊκό κτλ. Τέλος πάντων, έχω την αίσθηση ότι νίκησε το Παναθηναϊκό ο Άρης και αν κρίνω και από τη γλώσσα του σώματος και το ύφος των ανθρώπων του μετά, μέσα τους έλεγαν ναι, αλλά το μάτς το σημαντικό είναι με την Τρέντο. Δεν είναι με τον Παναθηναϊκό. Και πού θα βρούμε δυνάμεις μετά από αυτό. Καταρχάς να κλείσουμε εδώ, να ανοίξουμε μία παρένθεση. Δεν θα είναι πολύ μεγάλη, δεν ξέρω. Πιθανότατα το έχετε διαβάσει, αλλά να διευκρινίσουμε ότι με βάση το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε Παρασκευή βράδυ το παιχνίδι στο Κάουνας. Έτσι, έστω στις 8 η ώρα, τελείωσε στις 10 από ό,τι τελείωσε. Και ο Άρης παίζει την Τετάρτη πάλι το βράδυ με την Τρέντο. Δεν θα μπορούσε να γίνει καμία άλλη μέρα και ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός και λογικά δεν ήθελε το παιχνίδι να γίνει την Κυριακή και ο Άρης δεν συνενούσε να γίνει το παιχνίδι αργότερα τη Δευτέρα ώστε να έχει και αυτός 2 μέρες καθαρές για να παίξει με την Τρέντο. Οπότε, ο Αταμάν γκρινιάζει, αλλά πιο πολύ αδικήθηκε ο Άρης παρά ο Παναθηναϊκός. Ναι, ο Αταμάν τώρα τρογότανε με τα ρούχα του. Yeah. Μέχρι και κακό του διαιτητές είδε. Δηλαδή... Γιατί δηλαδή να μην γινόταν Κυριακή βράδυ ο αγώνας, όπως γίνεται πάντα Κυριακή το μάτς των αιωνίων όταν ακολουθεί διάβολο εβδομάδα. Άμα ήθελες καταρχάς τη βοήθεια του κόσμου σου, μπορούσες να την έχεις πολύ πιο εύκολα και πολύ καλά και την Κυριακή. Θα μου πεις, είχε το ποδόσφαιρο, το ντέρμπι. Αλλά στο ντέρμπι δεν μπορούσε να πάει κανένα στο γήπεδο. Έτσι, ήταν και κλεισμένο των θυρών. Μην καθόμαστε τώρα να συζητάμε επί της ουσίας μπουρδες. Είναι αστείο. Έτσι, δεν είναι για το προφίλ και το μέγεθος του Αταμάν. Όλα αυτά εγώ τα βάζω στην κατηγορία των άστοχων δηλώσεων προπονητές, το οποίο τους έχουμε δει από αρκετούς προπονητές όταν δεν τους έχει πάει καλά το μάτς. Και γενικά οι ελληνικές ομάδες της EuroLeague είναι ευνοημένες από το πρόγραμμα, υπό την έννοια ότι πρώτον τους γίνονται τα χατήρια όταν υπάρχει η δυνατότητα, ενώ οι Ισπανοί δεν κάνουν χατήρια σε κανέναν. Κυρίως σε αυτές γίνονται. Και δεύτερον, πιο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα για να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, πόσες θερμίδες καίει ο Ολυμπιακός για να παίξει με τον Προμηθέα στην Πάτρα, έστω αυτός ο καταπονημένος Ολυμπιακός. Τώρα, σε παρακαλώ. Και μιλάω για ένα δύσκολο μάτσο. Ο Παναθηναϊκός διοικητικά μια χαρά το χειρίστηκε το θέμα της ώρας του αγώνα. Ο Αταμάν, άμα είχε πρόβλημα, θα έπρεπε να το έχει συζητήσει πιο νωρίς με τον ίδιο τον οργανισμό της ομάδας τώρα. Μην λέμε, επαναλαμβάνω, μπουρδες τώρα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε πάλι στον Άρη. Κλείνουμε την παρένθεση. Οι χαρακτήρες φαίνονται στα ζόρια. Δεν φαίνονται όταν νικάει η ομάδα και σηκώνει τις γροθιές. Έτσι δεν συμφωνώ 100%. Δεν γίνεται μετά την ήττα να σηκώνεις να φεύγεις από το τύρα και να μην κάνεις δηλώσεις. Έλα τώρα, εμείς που είμαστε όλοι Άρης και λίγο ή πολύ Άρης, τώρα εδώ μας έχεις αυτός λιγάκι εδώ πράγματα χειροπιαστά. Άρης δεν είμαστε με τον οπαδικό τρόπο. Όχι. Μην τρελαθούμε και τελείως. Άρης είμαστε από τις αναμνήσεις της εφηβείας μας. Άρης είμαστε επειδή πέρασε στο πετσί μας ο Γκάλης και ο Γιαννάκης και η γιγάντωση του ελληνικού συλλογικού μπάσκετ, γιατί πριν τον Άρη δεν υπήρχε τίποτα. Και ο Γκρέγκο Γουίλτζερ. Ο Λευτέρης ο Σούμποτιτς, ο Νίκος ο Φιλίππου, ο Βασίλης ο Λιπηρίδης. Θυμάμαι ένα Άρης ΠΑΟΚ με ένα εντυπωσιακό, είχε πάει μήχρονο 50-50, κάτι τέτοιο. Αγγλία ο Άρης. Που είχε κάτσει στις γωνίες ο Σούμποτιτς, δίνανε την μπάλα, πάρα από εδώ, πάρα από εκεί, Λοιπόν, αυτά έχουμε ζήσει. Αν τα ξέρετε, να τα δείτε στο YouTube. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό που θυμάσαι έκανα εγώ περιγραφή. Αυτό είναι το θέμα. Πω, ακούω τη φωνή σου σε κάτι περιγραφές και είναι εντελώς διαφορετική. Παιδική, ναι. Η πρώτη μου περιγραφή λοιπόν για την τηλεόραση από τις χιλιάδες. Και έχεις φάει και πολύ Λούμπεν, έχω δει. Η πρώτη μου περιγραφή από τις χιλιάδες που ακολούθησαν ήταν τελικός κυπέλου Άρη ΠΑΟΚ. Τι λες τώρα. Γιατί ανέβηκα στον Αλεξάνδριο. Ναι. Του σωτηρίου έτους 1989. Διότι ανέβηκα να κάνω ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Επειδή ήμουν αυτός που ήμουν και είμαι αυτός που είμαι, ανέβηκα με το τρένο την προηγούμενη μέρα, αυτό που λέγαμε πριν. Είμαστε ήδη διπλάνοι τότε. Για να μυρίσω ατμόσφαιρα Παλεντεσπορ και Θεσσαλονίκης, γιατί φλεγόταν η πόλη τώρα. Παραλίγο να πω κυριολεκτικά φλεγόταν. Κυριολεκτικά δεν φλεγόταν, αλλά ήταν στο όριο να πιάσει φωτιά από την ένταση και το πάθος. Ανέβηκα λοιπόν την προηγούμενη μέρα. Ο Καραλής που θα έκανε την περιγραφή του αγώνα ήταν να πετάξει αυθημερών μαζί με τον Ευθύμη Κιμουτσόκλου. Και οι θεοί του αεροδρομίου της Μίκρας αποφάσισαν ότι έχει ο Μίχλη. Πάντα ο Μίχλη είχε, ρε φίλε. Δηλαδή, το ξέρει ο Καραλής, αλλά ο Μίχλη. Ναι. Αλλά το ρίσκανε. Ναι. Και έτσι λοιπόν πήγα στο Παλέ, σερνάμενος, κουνάμενος και παρφουμαρισμένος για να πάρω το μικρόφωνο να κάνω ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου και με βρίσκει πανικόβλητος ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος που είχε ανέβει και αυτός από την προηγούμενη για ραδιόφωνο και μου λέει: Μικρέ, κάνεις την περιγραφή του αγώνα, θα έχεις το συρίγο στα αυτιά σου. Υπέροχα. Πολύ ωραία εμπειρία αυτή. Από όλες τις απόψεις. Όπως και να το δεις. Το 90, όχι το 89. Ήταν η πρώτη περιγραφή της ζωής μου. Λοιπόν, η ουσία... Όταν λοιπόν το έχεις ζήσει αυτό, είσαι και λίγο Άρης και είσαι και λίγο Πάου. Η αλήθεια είναι ότι πάντα το ελληνικό μπάσκετ σε επίπεδο πρωταθλήματος είχε κάποια δίδυμα. Λίγες φορές, το έχουμε ξαναζητήσει, είχε τρίδυμα που να διεκδικούν έναν τίτλο. Αν δεν κάνω λάθος. Παικτών εννοείς. Όχι. Ομάδων. Ομάδων, ναι. Εντάξει, αντιπαλότητες. Μπορεί να... δηλαδή υπήρξαν σεζόν καταρχάς που ο καλός Άρης είχε τερματίσει αίτητος και δεν ήταν μία και δύο σεζόν. Έτσι. Άρα δεν είναι το τωρινό δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κάτι πρωτόγνωρο. Υπήρχαν δύο-τρεις σεζόν. Αλλά και εμείς, για να το ολοκληρώσω, έτσι γουστάρουμε και θέλουμε να ζητάμε και ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπου δεν θα περνάει περίπατο οποιοδήποτε από τους μεγάλους από την έδρα των παραδοσιακών του αντιπάλων, ρε αδερφέ. Υπήρχαν δύο-τρεις σεζόν με αρκετούς μνηστήρες. Όταν ανέβαινε η Αθήνα και κατέβαινε η Θεσσαλονίκη και συναντήθηκαν κάπου εκεί. Ναι. Δηλαδή το 1993, ας πούμε, ξεκινούσε η σεζόν και δεν ήξερες αν θα το πάρει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, και ήταν και δυνατή η ΑΕΚ, και ήταν και δυνατός ο Ηρακλής. Έπαιζαν ρόλο. Το Περιστέρι. Επίσης. Ναι. Όλοι αυτοί έπαιζαν ρόλο στο πρωτάθλημα. Αλλά γενικά ισχύει αυτό που λες. Από Άρης ΠΑΟΚ πήγαμε σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι έριχναν πυροτεχνήματα. Θέλω να πω ότι τα παιχνίδια που είναι τώρα με 20 και 30 πόντους διαφορά και φιλική τιμή, επειδή έχουμε και EuroLeague και προστατεύουμε παίκτες, ναι. Παλαιότερα, όταν έπαιζες, ας πούμε, και με το Παγκράτη ή με τη Λάρισα του Σταυρόπουλου, με το Παγκράτη του Μπακατσιά και του Χάρισον, λέω και λίγο διαφορετικές τώρα χρονικές περιόδους κτλ. Δεν υπήρχε Προμηθέας Ολυμπιακός 57-81, για να το πω διαφορετικά. Ναι. Και με τον Ολυμπιακό στο Ρελάντι. Ο Πανελλήνιος που λέγανε προηγουμένως κτλ. Λοιπόν. Μιλώντας για το διπλό του Άρη, πέρα από τα υπόλοιπα, νομίζω ότι έβαλε και μια σπίθα στο πρωτάθλημα από πλευράς βαθμολογικής. Γιατί τώρα, αν κάνει κι άλλη ήττα ο Παναθηναϊκός, που δεν αποκλείεται όπως φαίνεται, θα παίξει ρόλο το μάτς του τρίτου γύρου. Μετά δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν έχει κρατήσει το δικό του ως τότε αίτητο, ας πούμε, αν δεν έχει κάνει άλλη γκέλα ο ίδιος, θα πάει στο ΆΚΑ για διπλό για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας. Γιατί θα παίξει ένα πόντο. Έχουμε αυτόν τον ενδιάμεσο γύρο που λέγαμε την προηγούμενη φορά, έτσι. Και το λέω επειδή ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα παίζει με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Έχει επίσης να πάει στον ΠΑΟΚ. Χωρίς να βάζουμε τα μάτς του τρίτου γύρου μέσα. Βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει να πάει στο Περιστέρι. Γενικά όμως δεν είναι πια τελειωμένο το θέμα αβαντάζ έδρας. Να πούμε τα εξής, επειδή έχουμε μπροστά μας τώρα δύο μάτς πάρα πολύ σημαντικά πριν από το κενό, γιατί δεν διακοπή για τη EuroLeague μεν, αλλά όχι της αγωνιστικής δραστηριότητας δε. Έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαλένθια και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ στο ΆΚΑ, πάρα πολύ σημαντικά, κρίσιμα για την πορεία τους και για τον Ολυμπιακό πιο ήρμο, τον Παναθηναϊκό λίγο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ακύρωσε την πίτα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η σωστή κίνηση, γιατί είναι ένα χριστιανικό έθιμο τώρα. Και ο κύριος Αταμάν ακύρωσε την κοπή της πίτας για να κάνει προπόνηση. Μήπως είναι δάκτυλος εξισλαμισμού. Λοιπόν, πλάκα πάνω. Αυτό. Και μετά, επειδή λέμε ότι έχουμε διακοπή, παίζουν πρωτάθλημα, κανονικά αγωνιστική. Πάνε 15 με 18 να παίξουν στο Final Eight του Κυπέλου στο Ηράκλειο. Οι διεθνείς επιστρέφοντας έχουν δύο παιχνίδια προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μέσα με την Τσεχία, μετά στην Ολλανδία, 23 και 26, και καπάκι ενσωματώνονται επιστρέφοντας όσοι θα πάνε. Να δούμε πώς θα πάνε. Ναι, είναι λίγο. Γιατί θα επικαλεστούν, και δεν ξέρω αν θα το επικαλεστούν μόνο, θα είναι και πραγματικότητα πάρα πολλοί από αυτούς, ναι, και τραυματισμούς και κόπωση. 29 και πρώτοι ξαναμπαίνουν στο γήπεδο και ο Παναθηναϊκός πάει και παίζει στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ. Ωραία. Για την εθνική, καταρχήν, αυτή τη φορά δεν υπάρχουν παράλληλες υποχρεώσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει θα τους αφήσει τους παίκτες ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και τέτοια. Ναι. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό για εκείνες τις μέρες. Γιατί, όπως είπες, πολλοί δεν θα κληθούν καν από τον Ισπανό. Ο Ισπανός δεν είναι χαζός, βλέπει ποιος είναι καταπονημένος. Θα θέλει να δοκιμάσει και κάποια πράγματα. Για παράδειγμα. Εδώ υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα ισορροπιών σε ποιους, ναι, θα καλέσει και ποιους δεν θα, ναι, καλέσει. Να υπάρχει μια ισορροπία, ναι, σε αυτούς, ναι, που θα επιτραπεί να μείνουν έξω. Που δεν αφορά μόνο το Σπανούλι, αφορά και την Ομοσπονδία. Ναι. Αυτό θα το δούμε μάλλον στα επόμενα επεισόδια αυτού του μαρτυρικού podcast. Ο Σπανούλης, έχω την αίσθηση ότι θα θέλει σε αυτά τα μάτσα να δοκιμάσει και κάποιους παίκτες ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ναι, πέρα από το να έχει πανστρατιά κλπ. Μπορεί, για παράδειγμα, λέω τώρα τυχαία, μου ήρθε χτες βλέποντας το μάτς του Περιστερίου, για τη θέση του Naturalize να δοκιμάσει και τον άλλο Μητρουλόγκ, αυτόν που έχει ο ίδιος στο Περιστέρι. Mm-hmm. Ή θα δώσει σίγουρα ρόλο στον Ντολιόπουλο. Μία από τις τελευταίες φορές που πήγα να δω μάτς ελληνικού πρωταθλήματος ήταν, ναι, Περιστέρι Άρης, πέρσι, όχι στη φετινή σεζόν, με τον Σπανούλη να έχει μόλις αναλάβει το Περιστέρι. Ο Τολιόπουλος του βάλει 9 τρίποντα εκείνη τη μέρα. Okay. Πάω και του λέω: Είμαι σίγουρος ότι όταν γίνεις προπονητής εθνικής θα τον πάρεις μαζί σου τον Τολιόπουλο. Και να που ήρθε στα λόγια μου όλο αυτό και νομίζω ότι θα είναι στην ομάδα. Αυτά τα δύο, το μεταξύ, τα χθεσινά που πήγαν στο συν 11 τον Άρη, στο τέλος, εκεί, ναι, στο δίλεπτο, ήταν from downtown που λένε και. Ήταν. Ναι. Σπανουλιάδα ήταν αυτό. Ναι, ναι, εντελώς. Και ακριβώς. Απλά ήταν πιο δεξιά λίγο, δεν ήταν από την κορυφή που το άρεσε του Σπανούλη. Step back και όλα αυτά. Ναι. Ακριβώς ίδια, με ακριβώς ίδια δύο τρίποντα είχε νικήσει και την ΑΕΚ ο Άρης. Πάλι του Τολιόπουλου. Λοιπόν, και επειδή δεν έχουμε και τέτοιους που βάζουν την μπάλα στο γαμοκάλαθο, νομίζω ότι. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική τελικά κουβέντα για το πρωτάθλημα και την τελική κατάταξη. Νομίζω ότι πάντα στην κρίσιμη στιγμή τα πατήματά τους τα βρίσκουν. Κάτσε, οι δύο. Εάν. Δεν ξέρω, έτσι λέω. Μιλάς για πίσω από τους δύο. Μου λες τώρα πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Οκ. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, εδώ ο Ζούρος μετά τη Ρόδο μπορεί να έλεγε και Παναγιά μου, ξέρω εγώ τι είναι τούτο. Που έμπλεξα. Ναι. Ναι, αλλά είναι τόσο στάνταρ διπλό αυτό το μάτς. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Όχι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι αυτοί που δεν έπαιξαν και γιατί ακριβώς δεν έπαιξαν, και λογικό είναι που δεν έπαιξαν βέβαια. Ναι. Και επαναλαμβάνουμε ότι εκτός από γιατί πιο σημαντική απουσία είναι του Λεσόρ, στη λογική του Χουάντσο, δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ποιος είναι. Ο Παπαπέτρου δεν έχει μπει ακόμα κανονικά, ναι, στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό το λέω. Και απ' την άλλη έλειπε και ο Γκάλινα, το είπαμε προηγουμένως. Ναι. Επίσης επέστρεψε ο Σλούκας και επέστρεψε και ο Μπαλτσερόφσκι. Δηλαδή ήταν. Συν δύο παίκτες του Παναθηναϊκός, δεν βάζω και το Μάντζουκ. Όχι, και ο Μπαλτσερόφσκι στο τέλος έδωσε και πράγματα. Δηλαδή αυτός είναι ο οποίος κράτησε τον Παναθηναϊκό μες στο παιχνίδι. Και τη Δευτέρα, ο Παναθηναϊκός θα έχει επιβαρυνθεί και με το πολύ βαρύ μάτς με τη Φενέρ. Mm-hmm. Γιατί εκεί που το φέρει ο Παναθηναϊκός το πράγμα, μπορεί να παίζει σε μεγάλο βαθμό το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στη Φενέρ. Άρα θα δώσει εκεί ό,τι έχει και δεν έχει. Εγώ λέω θα το πάρει. Ακραίο ακούγεται. Εγώ λέω θα το πάρει αυτό το παιχνίδι. Όλη η στόχευση τώρα και πριν το παιχνίδι με τον Άρη και όλο το δεν κόβουμε την πίτα και η γνωστή προσέγγιση του Αταμάν δεν μου μοιάζει καθόλου παράλογη. Ναι, συμφωνώ ότι είναι φαβορή να το πάρει. Ναι. Αλλά με μικρή. Είναι πολύ εύθραυστες οι ισορροπίες. Πάντως πάμε καλά με τα προγνωστικά. Είναι πολύ εύθραυστη και η Φενέρ. Ναι. Πνευματικά. Συμφωνώ. Ναι. Πάμε καλά με τα προγνωστικά τελευταία, έτσι. Δεν είπαμε. 3 νίκες, 4 μάτς. Δεν είπαμε. Σε αυτό το φεγγάρι που είμαστε, ναι, σωστά. Δείχνει να αναπνέει περισσότερο Ολυμπιακός. Δείχνει να αναπνέει καλύτερα Ολυμπιακός. Δείχνει να αναπνέει ξανά Ολυμπιακός. Τώρα, αν αναπνέει, δηλαδή, εγώ έγραψα ότι ο κανονικός Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος από τον ηρωικό Ολυμπιακό. Ο ηρωικός Ολυμπιακός ήταν αυτός που πήγε να πάρει το παιχνίδι στη Μαδρίτη. Αυτό ήταν. Φούλη ηρωικός Ολυμπιακός. Και με τον Παναθηναϊκό με ανατροπή από -10. Ο κανονικός Ολυμπιακός που κέρδισε στο Μόναχο δεν έκανε φοβερά πράγματα. Κρίθηκε το παιχνίδι στο τέλος, αλλά ήταν κανονικός Ολυμπιακός. Όπως το λες. τον βοήθησε πολύ ο Ράιτ και ο Πετρούσεφ. Γενικά οι δύο προσθήκες που έγιναν τον έσωσαν. Του Πετρούσεφ πρώτα και του Ράιτ μετά. Να πω κάτι για το Ράιτ, αφού κλείνουμε λίγο το κεφάλαιο Άρης λέγοντας ότι τα εύσημα στον Καστρίτη του αξίζουν γιατί έφαγε και πολύ λάσπη στην αρχή της σεζόν, όταν κάποιοι είπαν, όχι πάρα πολύ, ότι παίζει ξύλο, ότι παίζει αντιαθλητικά η ομάδα του, ότι. Παίζει ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, σας παρακαλώ. Το οποίο ήταν πέρα και από άδικο. Ναι, γελίο ήταν. Ωραία. Και κατά τα άλλα θα περιμένει το κοινό σου να πεις περισσότερα πράγματα όταν έρθει η ώρα για τους επενδυτές τους οποίους μας έβαλες στο τραπέζι του το δω. Να γράψουμε κάνα κειμενάκι, να διαβάζει λοιπόν, το κοινό. Λέω λοιπόν για το Ράιτ. Είμαι για τους οπτικούς τύπους. Γιατί ασφαλώς ο Ράιτ δεν μπορεί να κριθεί από το μάτς με την Άλμπα. Αυτό το ήξερε και ο ίδιος ο Ράιτ, το ήξεραν και όσοι τον βλέπανε κτλ. Ο κόσμος ξέρει, έχει αρχίσει και βλέπει μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά ήταν εντυπωσιακό το ξεκίνημα του. Τώρα, όταν πας στο δεύτερο παιχνίδι και έχεις απέναντί σου τον Ιμπάκα. Θα ζοριστείς και είναι πάρα πολύ καλό που θα ζοριστείς και πάλι τα συμπεράσματα δεν βγαίνουν από το πώς αντιμετωπίζει τον Ιμπάκα. Μπορεί να βάλει όταν βαστάνε τα πόδια του, γιατί δεν βαστάνε και πάρα πολύ τα πόδια του, έτσι, γι' αυτό και παίζει τους χρόνους που παίζει. Μπορεί να βάλει 3 μες στο καλάθι μόνος του, έτσι. Ο Ράιτ μου άρεσε πάρα πολύ στην άμυνα, κάτι το οποίο φαίνεται όταν όλη η ομάδα παίζει άμυνα, η συμμετοχή του, το πόσο γρήγορα είναι τα πόδια του για το ύψος του, το πώς χαμηλώνει το σώμα του, το πώς βάζει τα χέρια του, όχι άτσαλα, χωρίς να κάνει φάουλ, να κλέβει μπάλες, να αλλοιώνει και βέβαια η αθλητικότητά του και το γεγονός ότι στην επίθεση διεκδικεί ακόμα και αν δεν το πάρει το επιθετικό rebound, δημιουργεί ευκαιρίες για δεύτερες επιθέσεις γενικά στον Ολυμπιακό. Δίνει στον Ολυμπιακό πράγματα που δεν τα είχε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ενέργεια πολύ από τη θέση μέσα στη ρακέτα. Αθλητικότητα, κρατάει τις φάσεις ζωντανές, αυτό που λες, κυνηγώντας το επιθετικό rebound, καθυστερώντας τον ευνηδιασμό του αντιπάλου. Τρέχει γρήγορα, έχει γρήγορα πόδια, έχει πολλά να μάθει, δεν είναι έτοιμος, ίσως δεν είναι για πρώτο. Μα αυτό είναι το θετικό, μα δεν θα είναι, το θέμα είναι ότι δείχνει με τα πρώτα του μικρά δείγματα ότι τα 12 έως 17 λεπτά κάπου εκεί τον έχω εγώ που μπορεί να παίρνει, μπορεί να τα υποστηρίξει, ναι, χωρίς να ζητάει τα παραπάνω από 20 για να κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες παικτών. Αυτό είναι μια κατηγορία ο Σίγμα. Ο Σίγμα λοιπόν αν δεν πάρει πολλά λεπτά συμμετοχής δεν μπορεί να δείξει πράγματα. Δεν μπορεί να αποδώσει το 5 λεπτά. Είναι όπως το λες. Υπάρχουν παίκτες που τους δίνεις 5 λεπτά και τα αξιοποιούν απόλυτα. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν έρη. Καλατζάκης. Ο Καλατζάκης θα του δώσεις 5, θα τα αξιοποιήσει για 5. Θα του δώσεις 15 όπως δείχνει τώρα, θα τα αξιοποιήσει για 15. Δεν είναι εύκολο αυτό σε επίπεδο EuroLeague. Καθόλου εύκολο σε κανένα επίπεδο. Πρέπει να έχεις πράγματα μέσα στο μυαλό σου, ας πούμε, τα οποία είναι. Είδες τίποτα. Το Λιόπουλος μετά την νίκη χθες λέει: εμένα δεν με νοιάζει αν θα μπει το πρώτο σουτ ή αν δεν θα μπει. Λέει. Θα συνεχίσω να σουτάρω ό,τι και αν γίνει. Ναι, το ίδιο είναι ο Λαρετζάκης, ας πούμε. Γενικά, κάποιοι παίκτες είναι φτιαγμένες για να παίζουν ρόλους και άλλοι είναι φτιαγμένοι για να γίνονται ίδιοι ο ρόλος. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Τι θα γίνει στην επιστροφή όλων των σέντερ του. Για τώρα ξέρω. Είναι 4. Δεν ξέρω τι θα απογίνει. Γιατί παίζει καλά και ο Πετρούσεφ. Δεν ξέρω τι θα απογίνει ο Ράιτ όταν επιστρέψουν ο Μιλουτίνοφ και ο Φαλ. Ποιος θα είναι ο ρόλος που του αντιστοιχεί. Βέβαια και ο Ολυμπιακός πέρσι είχε 3 σέντερ που δεν μπορούσαν να παίξουν τίποτα άλλο. 3 πεντάρια είχε και πέρσι τον Φαλ, τον Πολομπόη και τον Μπλακ. Υπήρχαν μέρες που κάποιοι από αυτούς δεν έπαιζαν καθόλου. Εγώ βλέπω ότι με βάση τα χαρακτηριστικά του Ράιτ, τα οποία μένει να τα δούμε και σε άλλα παιχνίδια EuroLeague, πηγαίνοντας προς τελική ευθεία, γιατί έχουμε ακόμα 8 αγωνιστικές, αν συνεχίσει έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμος σε αυτούς τους τομείς που είπαμε, πιστεύω ότι θα κοπεί χρόνος από τους δεινόσαυρους του Ολυμπιακού. Δεν θα κοπεί τόσο χρόνος από τον... Είναι μυστήριο πάντως. Είναι μια εξίσωση περίεργη. Είναι περίεργη εξίσωση γιατί και ο Πετρούσεφ. Που δεν τη σκέφτεται, πιστεύω, καν ο Μπαρτζόκας ακόμα και σου λέει: α, θα δούμε όταν θα γυρίσουμε. Μακάρι να είναι έτσι τα προβλήματά μου. Ναι, okay. Γιατί και ο Πετρούσεφ είναι πεντάρι. Ξεκάθαρο νομίζω. Ναι. Ότι δεν είναι για τη θέση 4. Άλλο αν μπορεί να την υποστηρίξει με την ποιότητά του και την αθλητικότητά του. Εκεί έχει κατέβει και ο Παπα-Νικολάου τώρα στο 4 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά πραγματικά είναι από τα προβλήματα που λέει ένας προπονητής. Μακάρι να έχω μόνο τέτοια προβλήματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι φαίνεται να λύνεται ένα άλλο πρόβλημα του Ολυμπιακού μέχρι τώρα. Λες και μπήκε σε ένα θάλαμα αυτούς με πότε κρύο. Πού μπαίνει μέσα και σε παγώνει και σε κρύο σάουνα. Ο Γόκαπ. Δηλαδή είναι, είναι εντυπωσιακός ο διακόπτης που έχει αρχίσει και γυρνάει το εγώ κάπου. Έχει ακόμα μαύρες τρύπες, βραδιές που δεν παίζει, αλλά θα τη βρει αυτό. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή δεδομένα εντυπωσιακά καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι η διαβολοβδομάδα με Άλμπα και Μπάγεν, αν και θεωρώ ότι η νίκη στο Μόναχο ήταν πάρα πολύ σημαντική. Το είπε και ο Μπαρτζόκας, λέει, ήταν από τα αποτελέσματα της χρονιάς αυτό που κάναμε. Έχει δίκιο. Αυτή τη στιγμή όμως και το ξέρουν και οι δύο οργανισμοί, γιατί πάντα η σύγκριση γίνεται ανάμεσα, παρότι κυνηγάνε άλλες ομάδες και τους κυνηγάνε άλλες ομάδες. Η σύγκριση όμως γίνεται ανάμεσα στους δύο. Πάντα αυτό κάνουμε στην Ελλάδα, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Να βάλεις το ενεργειακό μέτρο. Ο ένας δείχνει ότι είναι εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, γεμίζοντας το ρόστερ του πάλι. Και ο άλλος πάει λίγο και με τις αναθυμιάσεις. Ο άλλος θέλει Ισχύει. Κάτι, είναι πορτοκαλί τώρα η μπάρα του. Ισχύει. Δεν είναι κόκκινη, είναι πορτοκαλί η μπάρα του. Είναι. Και το βλέπεις και στον Γκραντ το είδες. Δηλαδή στο παιχνίδι στο Κάουνας δεν μπόρεσε να κλειδώσει τον αντίπαλό του. Δεν έχει μάθει ο Γκραντ να παίζει 32 λεπτά σε κάθε αγώνα και να κρέμεται και από την απόδοσή του η ομάδα. Αυτό είχε να το ζήσει από τότε που παίζει τον Προμηθέα και με τελειώσει. Άλλο ρόλο και ποιος Προμηθέας τώρα, ποιες απαιτήσεις. Εγώ πάντως υποψιάζομαι ότι όσο κυλάει η σεζόν, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους βαθμολογικά. Ναι, ότι θα τελειώσει η χρονιά και θα είναι κοντά μεταξύ τους. Αυτό δικαιώνει την άποψη που λέγαμε ότι καλώς κάνει και κυνηγάει, έστω και αν φορτώνει τους παίκτες του, τις νίκες ο Αταμάν, για να έχει το σακούλι του γεμάτο. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Γιατί παίζουν 30 λεπτά. Αφού είχε τραυματίες, 30 λεπτά θα παίζουν αυτοί που είχαν μείνει. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουν. Το καλό για τον Αταμάν είναι ότι δεν έχει ο Γκραντ εθνική. Είναι σε καμιά τίποτα ανατολικό χώρο, τίποτα. Είναι διάφοροι. Νομίζω πως όχι, ξέρω εγώ. Δεν έχει ο Ναν. Έτσι, ναι. Δεν έχει ο Βιλντόζα. Δεν έχει ο Λεσόρ. Θα έχει κάτι, δεν ξέρω. Θα έχει. Ναι. Θα δούμε ποιοι θα κληθούν. Δηλαδή, ο Ερναγκόμε θα μάθει τραυματίας, θα κληθεί στην Εθνική Ισπανία. Ναι. Ο Παπαπέτρου θα κληθεί στην Εθνική. Όχι. Ο Μίτογλου θα κληθεί. Δεν ξέρω τι θα είναι. Ο Μπαλτσερόφσκι θα κληθεί. Ο Σλούκας θα κληθεί στην Εθνική. Αυτά τώρα είναι θέματα διαβουλεύσεων και διευθετήσεων. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα την έχουμε την Εθνική όπως είναι, οπότε θα την βάλουμε κάτω. Λοιπόν, το λέμε γιατί μιλάμε πάρα πολύ για αυτό το υποτιθέμενο κενό που επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι ακριβώς κενό. Έχει πάρα πολλές και μυστήριες υποχρεώσεις. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αν βρεθούν, θα βρεθούν στον τελικό του κυπέλου. Σωστά, δεν το λέω, γιατί το ζευγάρωμα πάει του Παναθηναϊκού με Άρη Πάο και του Ολυμπιακού με Προμηθέα. Αν περάσει το Περιστέρι Προμηθέα. Και αν περάσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, γιατί αυτή είναι η τελική. Μακάρι κάποιος να κάνει μια γκέλα. Να έχει λίγο ζωή αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει. Δεν με νοιάζει ποιος θα την κάνει. Αν δεν είναι κατανοητό πώς το λέμε και γιατί θέλουμε ένα πρωτάθλημα που να είναι περισσότερο προς το ισπανικό, προς το ιταλικό, προς το γαλλικό. Όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνει, έχει έρθει σε λάθος εκπομπή. Ναι, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει, που λέει και ο Νιόνιος. Αλλά όντως, αν είναι να παίξουν μεταξύ τους, την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου έχουμε τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτά τα μπασκετικά. Μακάρι να είναι ο τελικός Άρη Πάοκ, γίνεται. Μακάρι να είναι ο τελικός Άρη Πάοκ. Ποιανού πράγματος. Κυπέλου. Αφού παίζουν με προημιτελικό, ρε. Πώς να είναι τελικός. Ρε, παιδί μου, κάτι άλλο. Ας είναι Περιστέρι. Πανιόνιος. Προμηθέας, όπως έγινε πριν από 2 χρόνια. Δεν θα μας πείραζε καθόλου για το κλείσιμο αυτού του σημερινού πονήματος, της σημερινής εκπομπής. Το έχουμε συμφωνήσει και οι δύο. Αν θέλαμε να το δούμε στην λογική της δημιουργίας μιας Disneyland στην Ελλάδα, κάπως έτσι δηλαδή, με όλο την επένδυση τη διαφορετική που πρέπει να έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να υπάρχει. Μιλάς για τη μόνιμη τέλεση. Κοίτα, θα πω ότι έχω μια λατρεία όχι μόνο λογοκαταγωγής, παθαίνω σοκ όποτε πηγαίνω στην αρχαία Ολυμπία. Έτσι, δηλαδή έχω για μένα ένα άλλο πράγμα. Εντάξει. Αν είναι να υπάρξει μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, ελπίζω οι εγκαταστάσεις να γίνουν κάπου αλλού, εμπασχετώς, να αξιοποιηθούν αυτές που σαπίζουν σε όλη την Αθήνα. Είναι λίγο γελίο αυτό το αφήγημα. Δηλαδή πήγα για την ορκομοσία του γιού μου, το Πανεπιστήμιο Πειραιά έχει πάρει την εγκατάσταση της Άρσης Βαρών στη Νίκαια. Μπήκα μέσα, εμπασχετώς, και η πλατφόρμα επάνω είναι η ίδια ακριβώς εκεί που σήκωσε ο Πύρος, που έβγαλε τα παπούτσια, έφυγε κτλ. ετοιμάζει για όλα αυτά ο Σφενδυλάκης διάφορα τώρα εν ώψη Ολυμπιακού Αγώνων, θα τα μάθετε, θα τα ακούσετε, θα τα δείτε. Και λέω, αυτό το πράγμα γιατί ακριβώς φτιάχτηκε? Ένα πράγμα αχανές, τεράστιο, εντυπωσιακό, ελέφαντας, που δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ένας λευκός ελέφαντας. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι μια εγκατάσταση πόσο χιλιάδων θέσεων, με μια σκηνή, με έναν τοίχο μόνιμο τεράστιο τσιμεντένιο από πίσω. Ούτε... Δεν μπορεί να γίνει θέατρο, ούτε δεν μπορεί παραστάσεις, να γίνει συναυλία, δεν μπορεί να γίνει αγώνας, δεν μπορεί να γίνει παιδικό πάρτι, δεν μπορεί να γίνει... Ό,τι θες, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αναρρίχηση. Αναρρίχηση μπορεί να γίνει. Δηλαδή, να πηγαίνει να βάζει τέτοια. Αυτό το σκέφτηκα τώρα. Είναι Ολυμπιακό άθλημα. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να το δούμε. Λοιπόν, μεγαλύτερη. Δίνουμε και λύσεις για τους λευκούς ελέφαντες. Λέω λοιπόν, αν είναι να γίνονται δύο Ολυμπιακοί αγώνες, να βγάζει η χώρα κάποια φράγκα. Γελάς εδώ εσύ. Εδώ σου επιτρέπω. Να βγάζουν κάποιοι κάποια να βγάζει η χώρα κάποια φράγκα. Να φέρνει εισόδημα κτλ. Ναι. Αν είναι να γίνει η ίδια πατεωνιά που έγινε το 2004, να χωθούμε πάλι μέσα, να φάρει Σάρα η Μάρα και το κακό συναπάντημα, ποτέ μισώσει και γίνουν εδώ πέρα ξανά Ολυμπιακοί αγώνες. Ναι, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να προκριθεί η εθνική μπάσκετ. Αυτό που το βάζεις. Είναι ο μόνος τρόπος για να παίζουν συνέχεια εθνικές μας ομάδες. Ούτε προολυμπιακά. Μεγαλή παράπονο έχει εθνική βόλεϊ, ρε φίλε. Βόλεϊ. Βέβαια, ποτέ δεν θα ξεχαστεί το κάζο της στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας. Εκείνη τη μέρα πέθανε το βόλεϊ, φοβάμαι. Εντάξει, στεναχωριέμαι γιατί το αγαπάω το βόλεϊ. Μ' αρέσει το βόλεϊ πάρα πολύ, το ελληνικό βόλεϊ. Ναι. Εδώ έχει καταφέρει να αποκλειστεί σε προολυμπιακό όμιλο που έγινε στην Ελλάδα με 3 ομάδες. Αυτό δεν το κάνεις εύκολα. Εκείνη τη μέρα με τους Αμερικανούς. Σωστά, τα λέω, ρε Παύλο. Ναι, λοιπόν. Με τους Αμερικανούς το σεφ. Αυτή είναι η άποψή μας για τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών αγώνων. Και μας συγκλίνει γιατί θα τα λέμε μέχρι το καλοκαίρι. Γιατί κάποιοι κάνουν. Τέτοια σενάρια δεν βγαίνουν ποτέ τυχαία. Εντάξει. Τυχαία δεν βγαίνουν ποτέ αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, στην επιφάνεια. Λοιπόν, βαρεθήκαμε. Αυτά. Σας αγαπάμε όλους. Αγαπάμε τον Άρη από παλιά. Δεν τον αγαπήσαμε τώρα που έγινε στον Παναθηναϊκό. Μην παρεξηγηθεί κανένας. Και γουστάρουμε μπασκετάρα και μπασκετάρι. Ωραίο, μεγάλο, φοβερό. Μάρκο, καλά τα λες, Μάρκο. Σας χαιρετάμε. Γεια σας. Ciao.